Καλησπέρα. Βλέπετε τη φάτσα μου στο εξώφυλλο του vlog. Δεν είναι και στην πιο χαρούμενη και ήρεμη της φάση. Γιατί καλούμε να μιλήσω για ένα θέμα προκλητικό. Για τις γυναίκες που δεν προκαλούν. Μου έστειλε μια φίλη την εξής δημοσίευση από μια σελίδα στο Facebook. Νομίζω φαίνεται αρκετά το όνομα της σελίδας. Είναι οι δυο γνωστές πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά. Η Τζένι Καρέζη και η Αλίκη Βιουγκλάκη και γράφει από πάνω αυτή η σελίδα χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις, χωρίς να προκαλούν, χωρίς να είναι ημίγυμνες. Μία το λιγότερο ατυχής δημοσίευση, αλλά θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι ατυχές. Ίσα-ίσα μέσα από τα πράγματα που γράφουμε και τα πράγματα που δημοσιεύουμε μπορούμε χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το επιδιώκουμε να αποκαλύψουμε τις βαθύτερες μας σκέψεις και τις στάσεις που έχουμε απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα και στην περίπτωση αυτή μία φωτογραφία και μία δημοσίευση η οποία καταδεικνύει ξεκάθαρα το μισογενισμό του συντάχτη αυτής της ανάρτησης, η οποία όπως γράφουν και οι χρήστες, έρχεται σε μια περίοδο, σε μια εποχή, στην οποία θρηνούμε θύματα από εγκλήματα μίσους κατά των γυναικών τις λεγόμενες γυναικοκτονίες. Η Αλεξία Βουλγάρη έχει γράψει ένα σχόλιο, είναι μια χρήστη του διαδικτύου. Μόνο για την έκφραση χωρίς να προκαλούν αποχωρώ από τη σελίδα σας. Εν μέσω μιας εποχής που για πρώτη φορά στην ιστορία παίρνει τέτοιο μέγεθος το έγκλημα που διαπράττεται ενάντια των γυναικών, θα έπρεπε να ντρέπεστε που ακόμα χρησιμοποιείτε αυτή τη φράση. Κανείς και καμιά δεν προκαλεί. Απλώς κάποιοι αρπάζουν το δικαίωμα και εισβάλλουν στο χώρο μιας γυναίκας με τη φθηνή αυτή δικαιολογία. Δεν είναι αυτοί βιαστές, αλλά οι γυναίκες προκαλούν. Φτάνει πια και καλεί τους χρήστες από κάτω να αναφέρουν τη σελίδα στο Facebook. Μια άλλη κυρία, η Σοφία Μπαξεβάνη, λέει τι πάει να πει προκαλούν. Η διατύπωση αυτή παραπέμπει στο 1950 και υπάρχουν και πολλά τέτοια σχόλια, πάρα πολλά τέτοια σχόλια. Το σχόλιο ενός άνδρα, Γιώργος Μπερζεράκος λέει το όνομά του, Μπερζεράκος, χωρίς να προκαλούν. Ρε, πόση υποκρισία ακόμα θα δούμε. Είμαστε στο 2021, ο κόσμος μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, εφόσον είναι δικιά του ζωή, δικά του λεφτά. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Πόσες γυναίκες πρέπει να χαθούν ακόμα για να καταλάβετε ότι τα πιστεύω των παλαιών γενεών έβγαζαν περισσότερους άνδρες καθήκια. Βγήκαν και καλοί βέβαια. Αλλά πόσες ιστορίες ξέρουμε για ελλοδαπές γυναίκες, για ενδοοικογενειακή βία. Οι εποχές αλλάζουν, για ελλοδαπές γκόμενες γράφει ο τύπος, άρα εννοεί ότι απαντούσαν τις γυναίκες τους με ελλοδαπές γυναίκες και αυτό βγάζει έτσι λίγο μισογενισμό. Οι εποχές αλλάζουν και ο σκοπός είναι να γινόμαστε καλύτεροι και όχι καθήκια. Αρκετά μάθετε να σωπαίνετε όταν δεν έχετε να ανεβάσετε κάτι με νόημα. Μετά η Μαρία Τσαγκάρη γράφει ένα πολύ ορθό σχόλιο. Πρώτα επιβάλλονται στερεότυπα στην ομορφιά και μετά κατηγορούνται οι γυναίκες που τα ακολουθούν. Από την άλλη βλέπουμε ότι οι γυναίκες που δεν τα ακολουθούν κατηγορούνται ως απεριποίητες, χοντρές, άσχημες, γριές, χωρίς στυλ. Ό,τι και αν κάνει μια γυναίκα πάντα θα κρίνεται. Σας χρωστάω τη γνώμη μου για τις γυναικοκτονίες έτσι πιο συμπυκνωμένη και πιο στοιχειοθετημένη με την έννοια του ότι να είναι ένα θεωρητικό βίντεο στο οποίο να μιλάω χωρίς να αναφέρομαι σε συγκεκριμένα περιστατικά, να υποστηρίξω γιατί υποστηρίζω τον όρο γυναικοκτονία και δεν είμαι μόνο εγώ που υποστηρίζω τον όρο γυναικοκτονία, είναι μια ολόκληρη στρατιά κοινωνικών επιστημών που το κάνει αυτό και χρησιμοποιούμε ακριβώς αυτό τον όρο όχι για να περιγράψουμε τα θύματα αυτών των απεχθών και ιδεχθών εγκλημάτων, αλλά για να τονίσουμε τα κίνητρα πίσω από αυτά τα εγκλήματα. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο γυναικοκτονία, εννοούμε ότι το θύμα της δολοφονίας έχει δολοφονηθεί,
για λόγους που έχουν να κάνουν με τη γυναικεία του υπόσταση. Ανάρτηση όπως αυτή η συγκεκριμένη που περιήλθε στην αντίληψη μου χθες, τέτοιες αναρτήσεις, τέτοιες απόψεις διαιωνίζουν το κοινωνικό στερεότυπο, το πατριαρχικό στερεότυπο, πως το θύμα ενός εγκλήματος κατά της ζωής ή κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, δηλαδή το θύμα ενός βιασμού ή το θύμα μιας δολοφονίας, φταίει επειδή προκάλεσε. Σήμερα το πρωί διάβαζα, για όσους βρίσκεστε στη συμμετοχή, από το 7ο κεφάλαιο του βιβλίου «Τοξική γονής» της Dr. Susan Forward. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο το θεωρώ ότι είναι ένα από τα ευαγγέλια της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, «Τοξική γονής». Ξεκινήσαμε να διαβάζουμε σήμερα το 7ο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην αιμομιξία και στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέσα σε οικογενειακά σχήματα. Και η Dr. Susan Forward, η έγκριτη κλινική ψυχολόγος Αμερικάνα που έχει γράψει το βίντεο, όπως και πολλοί άλλοι, όλοι οι κοινωνικοί επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα, τονίζουν ότι σε καμία περίπτωση το θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, το θύμα αιμομιξίας, το θύμα παιδεραστίας δεν φταίει για τον predator, το sexual predator, τον επιτιθέμενο, το σεξουαλικός επιτιθέμενο άνθρωπο που διαπράττει αυτό το έγκλημα. Καμία γυναίκα δεν προκαλεί, ούτε με τις αισθητικές της επεμβάσεις, ούτε με την απουσία αισθητικών επεμβάσεων, ούτε με το αν είναι ντυμένη υπερβολικά, ούτε με το αν είναι ντυμένη ελαφριά ή μη γυμνή, όπως έχει γράψει χαρακτηριστικά αυτό το πατριαρχικό πρόσωπο. Δεν θα πω τη λέξη καθήκη που είπε ο άλλος στο σχόλιο. Το αφήνω στη φαντασία σας. Αυτό το πρόσωπο, δεν ξέρω ποιος είναι, ότι με ενδιαφέρει, ούτε θέλω να μάθω, ούτε καν έχω πει το όνομα της σελίδας, που έχει κάνει αυτή την ανάρτηση. Δεν προκαλεί κανένας, ακόμη και αν κάποιος άνθρωπος, ακόμη και μια γυναίκα, βρίσκεται σε μια ευάλωτη συναισθηματικά και ψυχικά κατάσταση. Αν μια γυναίκα, για παράδειγμα, είναι υπό την επίρρεια μέθης ή υπό την επίρρεια χρήσης ουσιών και δεν έχει αντιστάσεις στο να πει όχι στην οποιαδήποτε σεξουαλική της χρησιμοποίηση, την εξάσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας απέναντί της, αυτή η γυναίκα δεν προκαλεί για να τη βιάσουν, δεν προκαλεί για να τη δείρουν, δεν προκαλεί να τη χτυπήσουν, δεν προκαλεί για να τη σκοτώσουν. Αυτός που βιάζει, αυτός που σκοτώνει, αυτός που χτυπάει, αυτός δεν έχει έλεγχο των ενορμήσεων του, δεν είναι καλός άνθρωπος, είναι ένας ιδεχθής εγκληματίας. Ως κοινωνία οφείλουμε να σταματήσουμε να δικαιολογούμε τους εγκληματίες. Να σταματήσουμε να λένε «μάνα μου ρε τον καημένο, την βίασε επειδή του κουνούσε τον κόλο της». «Μάνα μου τον καημένο, την σκότωσε επειδή τον νευρίασε». «Τη σκότωσε επειδή είχε προκλητική συμπεριφορά απέναντι του». Ασχολίαστες κάποιες άλλες αναρτήσεις ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν τον τίτλο ψυχολόγος. Δεν ξέρω αν είναι, δεν θέλω να μάθω. Έχουν υποπέσει και αυτές την αντίληψή μου, αλλά δεν θέλω καν να τη σχολιάσω, με την έννοια ότι σχολιάζοντας τέτοια πράγματα τους δίνεις υπόσταση. Μια ανάρτηση έχω ακούσει που έχει γράψει μία ότι στον έρωτα όλα επιτρέπονται και όταν είσαι ερωτευμένος τσακώνεσαι και όταν είσαι ερωτευμένος χτυπιέσαι και δέρνεις και δέρνεσαι. Εν έτη 2021. Μετά που θρυνούμε την Καρολάιν, μετά που θρυνούμε την κοπέλα στη Φολέγανδρο. Τέτοιες αναρτήσεις, οι οποίες ανάγουν τον αρρωστημένο, τις αρρωστημένες κακοποιητικές σχέσεις σε έρωτα. Ο έρωτας είναι ιερός. Ο έρωτας είναι ένα ιερό ανθρώπινο συνέστημα που σε εξοραίζει, που δεν καλλιεργεί τα χαμετυπικά σου ένστιχτα, που δεν καλλιεργεί το ζώον μέσα σου, που δεν καλλιεργεί το πρωτόγονο χτίνος μέσα σου. Όταν υπάρχει βία, όταν υπάρχει έλλειψη σεβασμού, όταν υπάρχει μίσος οποιοδήποτε είδους, τότε δεν μιλάμε για έρωτα. Μιλάμε για κακοποιητικές και τοξικές ερωτικές σχέσεις. Η λέξη έρος, η οποία έχει αρχαιοελληνική φυσικά προέλευση και ιστορία,
Η λέξη έρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το ανώτερο ανθρώπινο συναίσθημα, το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, στον εξοραϊσμό των ανθρωπίνων σχέσεων και στην πνευματική εξέλιξη. Βλέπετε πίσω στο πλάνο το βιβλίο μου «Έρωτας», αυτός ο αδιάγνωστος, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 1,5 μήνα περίπου από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Το βιβλίο αυτό γίνεται ξαφής διαχωρισμός μεταξύ των υγιών ερωτικών σχέσεων, του έρωτα, ο οποίος έχει την πνευματικότητα που του αρμόζει, και των κακοποιητικών ερωτικών σχέσεων ή των ψεύτικων ερωτικών σχέσεων, των προβληματικών ερωτικών σχέσεων. Καμία γυναίκα δεν προκαλεί κανέναν με το πώς έχει φτιαγμένα τα μαλλιά της ή πώς έχει άφτιαχτα τα μαλλιά της. Καμία γυναίκα δεν προκαλεί κανέναν με το πώς φτιάχνεται ή δεν φτιάχνεται. Γιατί όπως πολύ σωστά σχολίασε μια σχολιάστρια κάτω από εκείνη την ανάρτηση, υπάρχουν και οι άλλοι, λέει, οι οποίοι κατηγορούν τις κοπέλες οι οποίες δεν είναι ευαμένες, δεν έχουν τα μαλλιά τους περιποιημένα, τις κατηγορούν ότι είναι χοντρές, άσχημες, αποθητικές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο καθένας να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Να κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του στον καθρέφτη και αν του αρέσει αυτό που βλέπει να συνεχίσει να το αναπαράγει, δεν του αρέσει να το αλλάξει. Να σταματήσουμε να κοιτάμε τους άλλους. Τόσο η Τζένι Καρέζη, όσο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου. Αγαπημένες, οι οποίες έλαμψαν, ήταν αστέρια που έλαμψαν στην εποχή τους και λάμπουν ακόμη μέσα από τις ταινίες τους. Σε καμία περίπτωση όμως, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω και τη λογική πίσω από την οποία έγινε αυτή η ανάρτηση. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν πρωτοπόρος, υπέρμαχος των αισθητικών επιβάσεων και των θεραπείων ομορφιάς. Και καλά έκανε η γυναίκα. Η Τζένι Καρέζη ήταν άλλο στυλ. Ήταν πιο φυσική. Και καλά έκανε η γυναίκα. Η κάθε γυναίκα δικαιούται να έχει το προσωπικό της στυλ. Δικαιούται να αλλάζει το προσωπικό της στυλ. Δικαιούται μια γυναίκα να βγει στη γειτονιά της, στο μαγαζί που θα ψωνίσει, στη φωτογραφία που θα βάλει στο προφίλ της στο YouTube, στο προφίλ της στο Facebook, στο Instagram, να βγει, ξέρω εγώ, φουλ στα λούσα και στην περιποίηση, και δικαιούται να βγει και απεριποίητη. Δεν αφορά κανέναν παρά μόνο την ίδια. Φτιάχνουμε τα μαλλιά μας, φτιάχνουμε το πρόσωπό μας, φτιάχνουμε τα νύχια μας, φτιάχνουμε το σώμα μας για εμάς, όχι για τους άλλους. Δηλαδή τώρα να πει κάποιος ότι εγώ χθες το βράδυ που έκανα εκείνο το βίντεο επαναφοράς και ανασύνταξης και ανακατάταξης, που είχα πάει στο κομμωτήριο, που είχα αλλάξει χρώμα τα μαλλιά μου, που βάφτηκα, το έκανα για να προκαλέσω, Και άλλα βίντεο που έκανα όταν ήμουν εξαιρετικά κουρασμένη και δεν είχα καθόλου χρόνο και ενέργεια για να περιποιηθώ είτε την κόμμωση μου, είτε το μακιγιάζ στο πρόσωπό μου ή οτιδήποτε, ότι τα έκανα γιατί ήμουνα μια. Τα έκανα χωρίς να σέβομαι τους τηλεθεατές μου, επειδή δεν σέβομαι τον εαυτό μου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να σταματήσουν να αναπαράγονται αυτά τα σεξιστικά κοινωνικά στερεότυπα, αυτά τα πατριαρχικά στερεότυπα, τα οποία δυστυχώς συμβάλλουν στο να γίνονται εγκλήματα μίσους που έχουν σχέση με το φύλο του θύματος. Μιλάμε για γυναικοκτονία, όχι μόνο επειδή το θύμα της γυναικοκτονίας είναι γυναίκα, αλλά και επειδή το γεγονός ότι είναι γυναίκα με ένα διεστραμμένο τρόπο, ο οποίος επηρεάζεται από αυτές τις πατριαρχικές αντιλήψεις, δίνει το δικαίωμα με ένα διεστραμμένο τρόπο στο θήτη να επιτεθεί στο θύμα επειδή είναι γυναίκα. Ξέρετε πάρα πολύ καλό, όσοι με παρακολουθείτε τακτικά, ότι αγαπάω πάρα πολύ τους άνδρες. Έχω γράψει ένα βιβλίο για τους άνδρες. Και οι άνδρες έχουν ψυχή, το οποίο το έχω γράψει 10 χρόνια πριν και εξακολουθώ να υποστηρίζω κάθε λέξη και κάθε φράση που έχω γράψει σε αυτό το βιβλίο. Δεν είμαι εναντίον των άνδρων. Αγαπάω πάρα πολύ τους άνδρες. Αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αγαπάω πάρα πολύ τους ανθρώπους. Δεν είμαι εναντίον κανενός. Και θεωρώ ότι όλοι μας είναι καλή ιδέα να μην είμαστε εναντίον κανενός επίσης. Να μπούμε ενάντια στους εσωτερικούς μας δαίμονες, να μπούμε ενάντια στις πεποιθήσεις που κουβαλάμε, οι οποίες προφανώς μας κάνουν ζημιά και δεν μας αφήνουν να λειτουργήσουμε ως υγιείς προσωπικότητες. Ναι, εκεί να μπούμε ενάντια. Όχι όμως σε ανθρώπους, όχι σε ομάδες ανθρώπων, όχι με ενάντια στις γυναίκες, είμαι ενάντια στους άνδρες, είμαι ενάντια στην LGBTQI κοινότητα, είμαι ενάντια στους μετανάστες, είμαι ενάντια στις αλλοδαπές γυναίκες, είμαι ενάντια
Ο μόνος με τον οποίο είναι καλή ιδέα να μπεις ενάντια είναι ο κακός σου εαυτός και τα πάθη σου, το οποίο όταν τα κρυζώσεις, τότε θα μπορείς να λέγεσαι άνθρωπος και θα μπορείς να ερωτεύεσαι και να βιώνεις έναν έρωτα εξοραϊστικό και έναν έρωτα πνευματικό. Όχι να αναπαράγεις τις μπούρδες, τις επικίνδυνες, τις ψυχικά, πνευματικά και σωματικά επικίνδυνες μπούρδες του ότι μία γυναίκα προκαλεί με την εμφάνισή της. Άρα, ελαφρύνεται η θέση του θήτη της. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να λέγονται γυναικοκτονίες. Γιατί το αίτιο που με διεστραμμένο τρόπο δίνει δικαιολογία και ελαφρυντικό στο θήτη είναι το φίλο της γυναίκας και η συμπεριφορά της σε σχέση με το φίλο της και τη στερεοτυπική αντίληψη που έχουν κάποιοι άνδρες σε σχέση με το φίλο της γυναίκας και κάποιες γυναίκες έχουν στερεοτυπικές διεστραμμένες αντιλήψεις για το φίλο της γυναίκας, γιατί πολύ συχνά θα ακούσει και από γυναίκες να λένε: Α, αυτή προκαλεί. Αυτή έχει βγάλει τα βυζιά της έξω. Αυτή έχει βγάλει τον κόλο της έξω. Α, σας πω κάτι: αν έχει ωραία βυζιά να τα βγάλει έξω, και αν έχει ωραίο κόλο να τα βγάλει έξω, να τον βγάλει έξω, και αν δεν έχει ωραία βυζιά και τα γουστάρει πάλι να τα βγάλει έξω, και εσείς να κοιτάτε τα δικά σας. Πηγαίνετε, αυτοκοιταχτείτε. Αυτοκοιταχτείτε και αφήστε τους άλλους να ντύνονται, να γδύνονται, να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι η δικιά μου συμπεριφορά έχει να κάνει με μένα και έχει να κάνει με το τι σώει άνθρωπος είμαι εγώ, τότε δεν θα με αφορά τι κάνει ο άλλος. Ο Ντόν Μιγκουέλ Ρουίς, το βιβλίο του «Οι τέσσερις συμφωνίες», σας έχω μιλήσει κι άλλες φορές για τον Ντόν Μιγκουέλ Ρουίς, είναι ένας Μεξικανός συγγραφέας, ο οποίος μεταφέρει μέσα από τα βιβλία του την σοφία των αρχαίων Σαμάνων, εκεί στην περιοχή του, στην οποία μεγάλωσε στο Μεξικό. Λέει ότι, λέει το παράδειγμα ενός καθολικού ιερέα, ο οποίος λέει περπατάει σε έναν δρόμο στο Μεξικό και μπροστά του περνάει μια γυναίκα γυμνή, ή μη γυμνή. Και λέει ότι μπορεί αυτός ο καθολικός ιερέας να αφήσει την επιθυμία, την ερωτική που θα προκληθεί από το θέαμα της ημίδη γυμνής γυναίκας, να το διαπεράσει, θα περάσει από το μυαλό να πάει στο σώμα και να φύγει, ή όταν πάει στο μυαλό να την πιάσει αυτή την επιθυμία, να την θεωρήσει βρώμικη, να τη θεωρήσει κακή, να αρχίσει να ασχολείται μαζί της και μετά να αποκτήσει αιμονή με αυτό το θέμα. Αυτό ισχύει για όλους μας. Αν στοχοποιούμε συναισθήματα, αν στοχοποιούμε φυσικές αντιδράσεις του σώματός μας και αν θεωρούμε ότι πρέπει να ελέγχουμε τους πάντες και τα πάντα, ότι όλοι να είμαστε σεμνά ενδεδειμένοι και να βάλουμε και μπούρκες και μούρκες και να καλυφθούμε ο πάνω κάτω και να μην προκαλούμε τους καημένους, τους αδύναμους ανθρώπους που προκαλούνται, όχι, έτσι δεν επιλύνονται τα προβλήματα, έτσι δημιουργούνται πολλά περισσότερα. Συγγνώμη που ήταν έντονο αυτό το βίντεο, αλλά κάποια θέματα είναι προκλητικά. Κάποιες αναρτήσεις, η ανάρτηση αυτή ήταν προκλητική. Όχι οι κοπέλες που προσέχουν την ομορφιά τους, που επιλέγουν να κάνουν αισθητικές επεμβάσεις ή που επιλέγουν να μην κάνουν αισθητικές επεμβάσεις. Ο καθένας δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει στο σώμα του και εμείς οι υπόλοιποι να σκάσουμε. Καλό βράδυ, γεια.